Νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι πνέει ένας νέος άνεμος πάνω από την Ελλάδα. Όπως θέλετε δείτε το. Είτε διαφωνεί κανείς είτε συμφωνεί με τη νέα κυβέρνηση. Είναι όντως αλήθεια ότι πρέπει ως πιστοί να προσευχόμαστε και να στηρίζουμε τις κυβερνήσεις. Και ιδιαίτερα αυτή την εποχή οφείλουμε να το κάνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα για αυτή τη χώρα και εμείς θα προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει σοφία σε εκείνους που έχουν τώρα την εντολή του λαού να ενεργούν για υπέρ Του, για χάρη Του, να προσευχόμαστε ο Θεός να επιβλέπει όλα αυτά. Και όπως λέει κάπου στην Καινή Διαθήκη, ώστε να ζούμε εμείς βίο ησύχιο, έτσι, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή ειρηνική μέσα στα πλαίσια αυτά. Σήμερα, καθώς σκεφτόμουν το θέμα μας, δεν ξέρω, ίσως το έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό, μιλώ για διάφορα θέματα που άπτονται της πολιτικής και βέβαια κάποιοι μπερδεύονται και νομίζουν ότι προσπαθώ να πω κάτι για το ένα ή για το άλλο. Εάν προσέξει κανείς αυτά που λέω, εκείνο που λέω είναι το εξής, ότι η ανθρώπινη πολιτική είναι αυτή που είναι και η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι άλλο. Το μήνυμα τις τελευταίες Κυριακές, αν το προσέξετε, αυτό είναι. Ότι οι άνθρωποι έχουμε τα πολιτικά μας και βέβαια το ότι είμαστε χριστιανοί μας επηρεάζει και πολιτικά. Υπάρχουν κάποιες επιλογές για έναν χριστιανό, πολιτικές επιλογές που αποκλείονται εκ των πραγμάτων, επειδή είμαστε χριστιανοί. Μας επηρεάζει σε κάποια πράγματα, στην πολιτική μας σκέψη, το γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί. Από την άλλη όμως πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε, ότι η Βασιλεία του Θεού διαφέρει ποιοτικά από όλα όσα βλέπουμε σε αυτόν τον κόσμο και μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς μας, θα βλέπουμε ατελείς κυβερνήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Είτε από εδώ είτε από εκεί, πάντοτε θα είναι ατελείς. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε τα λόγια του Χριστού να μπορούν να εμπνεύσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιου είδους πολιτικές θέσεις, αλλά ποτέ δεν θα υπάρξει αυτό το τέλειο της Βασιλείας του Θεού που νοσταλγούμε. Στην εποχή μας βλέπουμε ότι εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι κυβερνούν από το λαό. Στην Βίβλο ζούμε μια άλλη αντίληψη της πολιτικής, θα έλεγε κανείς, μέσα στην οποία ο βασιλιάς εκλέγεται από τον ίδιο το Θεό. Και το κίνημα, η περικοπή την οποία θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι η περικοπή στο Ματθαίος κεφάλαιο 4. Ξέρετε, πριν από αφού ο Χριστός μεγάλωσε, πήγε και βαπτίστηκε. Και γνωρίζουμε όλοι εκείνη την περικοπή όπου το Άγιο Πνεύμα έρχεται με μορφή περιστεράς, αλλά ακούγονται και εκείνα τα λόγια από τον ουρανό, τα οποία λένε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και συνήθως απλά το ακούμε «Είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός» κτλ. Πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Υιός του Θεού είναι ένας τρόπος για να λες «Ο Βασιλιάς». Ο Βασιλιάς. Ουσιαστικά, εκείνη τη στιγμή, ο Θεός έλεγε «Εγώ εγκρίνω αυτόν για βασιλιά. Εγώ, ο Πατέρας Θεός, λέω ότι αυτός είναι ο άξιος, ο πραγματικός βασιλιάς, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτόν». Και ύστερα από αυτή την περικοπή, γνωρίζουμε ότι ο Χριστός κινήθηκε προς την έρημο, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον διάβολο. Εκεί θα ήθελα να σας προτείνω ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο Χριστός είναι το εξής. Τι είδους βασιλιάς είναι αυτός στον οποίο ο Πατέρας ευαρεστήθηκε? Εκείνο είναι που ορίζεται. Συνεπώς θα δούμε λίγο τους πειρασμούς του Χριστού, οι οποίοι βέβαια είναι οι πειρασμοί του βασιλιά, οι οποίοι έχουν σχέση και με τους δικούς μας πειρασμούς. Και κάποιος μπορεί να πει, μα τι σχέση έχουν οι πειρασμοί του Χριστού με τη δική μας ζωή? Από μια άποψη, οι πειρασμοί του Χριστού είναι ολόδικοί του. Γιατί ο Χριστός ήταν πρόσωπο μοναδικό. Είχε τις δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη. Και ο διάβολος του ζητάει ορισμένα πράγματα που μάλλον μόνο για κάποιον με θεϊκές δυνάμεις
μπορούν να είναι πειρασμός. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι πειρασμός για μας να κάνουμε τις πέτρες ψωμιά. Είμαστε σε πειρασμό να παραπονεθούμε που οι πέτρες δεν είναι ψωμιά, αλλά δεν έχουμε τέτοιου είδους πειρασμό. Οπότε οι πειρασμοί του Χριστού έχουν μια μοναδικότητα επάνω τους. Όμως αν νομίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με μας, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος και θα σας πω γιατί. Ο Χριστός ήταν και άνθρωπος. Είναι ο δεύτερος Αδάμ σύμφωνα με τη Βίβλο. Και σε αυτή την περικοπή συγκρίνεται ο πρώτος Αδάμ και ο δεύτερος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ δοκιμάστηκε και πειράστηκε και έπεσε. Ο δεύτερος Αδάμ δοκιμάζεται, πειράζεται και στέκεται. Ο πρώτος Αδάμ έπεσε μέσα στην αφθονία της Εδέμ, όπου μπορούσε να φάει από όλα τα δέντρα, αλλά πήρε από το απαγορευμένο. Ο δεύτερος Αδάμ στέκεται μέσα στη στέρηση της ερήμου, όπου δεν μπορούσε να φάει τίποτε άλλο και όμως στάθηκε. Όμως υπάρχει και άλλη μια σύγκριση που γίνεται σε αυτή την περικοπή, πάλι με ανθρώπους, διότι ο Χριστός δεν είναι μόνο ο δεύτερος Αδάμ, είναι και ο δεύτερος Ισραήλ. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Ονομάζεται, όπως είπαμε, Γιος του Θεού. Στην Έξοδο, όταν πάει ο Μωυσής στο Φαραώ, του λέει: «Ο Ισραήλ είναι ο πρωτότο κόσμο, ο γιος μου, ελευθέρωσέ τον». Υπάρχει ένα εδάφιο στην Οσιέ που λέει: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Όταν κοιτάς λοιπόν εκείνο το εδάφιο, βλέπεις ότι αναφέρεται στον λαό Ισραήλ. Ήταν λοιπόν ο γιος του Θεού και ο Ισραήλ. Και όταν πάμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ματθαίος χρησιμοποιεί το ίδιο εδάφιο αναφερόμενο στον Χριστό ως βρέφος όταν τον φυγαδεύσαν από την Αίγυπτο. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Χριστός πειράστηκε και έπεσε. Ο Αδάμ πειράστηκε και έπεσε. Ο Ισραήλ πειράστηκε και έπεσε. Ο Χριστός όμως, ο δεύτερος Αδάμ και ο δεύτερος Ισραήλ, πειράστηκε και στάθηκε ως βασιλιάς μας. Και πλέον γίνεται το πρότυπο για μας σε όλους τους δικούς μας πειρασμούς. Γιατί ο κάθε πειρασμός κατά του Χριστού έχει και κάποια ομοιότητα με τους δικούς μας πειρασμούς. Και αυτή η περικοπή έχει να δείξει τρεις φάσεις της στρατηγικής του διαβόλου, θα λέγαμε. Πριν τους δούμε όμως, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί να υπάρχουν πειρασμοί? Βέβαια ο διάβολος θέλει να μας πειράξει, αλλά γιατί του το επιτρέπει ο Θεός, εφόσον ο Θεός είναι πιο ισχυρός? Γιατί δεν τον σταματάει? Η απάντηση νομίζω ίσως θα σας ξαφνιάσει. Κοιτάξτε στην περικοπή μας το πρώτο εδάφιο. Διαβάζουμε: «Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου». Ρωτάς γιατί ο Θεός δεν σταματάει τον διάβολο από το να φέρνει πειρασμούς? Δεν θα ήταν η ζωή όλων μας ευκολότερη αν ο Θεός έλεγε: «Όχι, στο διάβολο δεν μπορεί να φέρεις πειρασμό σε κανέναν». Μα εδώ τι λέει? Ότι το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, οδήγησε τον Χριστό στον τόπο του πειρασμού με σκοπό να πειραστεί ο Χριστός. Προσέξτε, το πνεύμα δεν πείραξε τον Χριστό, αυτό θα ήταν αδιανόητο. Ο διάβολος είναι ο πειραστής. Ο Θεός όμως επιτρέπει και χρησιμοποιεί τον διάβολο ώστε να δοκιμαστούν οι δικοί του. Οι επιθέσεις του διαβόλου χρησιμοποιούνται από τον Θεό για να μας δώσει την ευκαιρία να σταθούμε μαζί του. Ο Θεός θέλει να μαχόμαστε για αυτόν. Και ο Θεός λοιπόν μας οδηγεί ενίοτε στον τόπο της στέρησης, στην έρημο, όπου αποσύρει την παρουσία του για να βρεθούμε μόνοι μας αντιμέτωποι με τον εχθρό της ψυχής μας και να του πούμε ένα ηχηρό όχι. Να σταθούμε υπέρ του Θεού μας, να φανεί ότι στεκόμαστε με το Θεό μας. Ας δούμε λοιπόν τους πειρασμούς του Χριστού, του Βασιλιά μας, έναν έναν. Ο πρώτος πειρασμός είναι στο εδάφιο 2. Διαβάζουμε: «Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπεν: Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συν άρτη ηλίθι ούτη». Ο διάβολος λέει στον πεινασμένο Χριστό να κάνει τις πέτρες να γίνουν ψωμιά. Προσέξτε πώς το λέει. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συν άρτη ηλίθι ούτη». Γιατί αναφέρεται ο διάβολος στο γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Για να το καταλάβουμε, πρέπει να θυμηθούμε απλά ότι αυτό το γεγονός έπεται της βάπτισης του Χριστού. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, τα εξής. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 16.
Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ύδατος. Και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον από αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη. Δύο πράγματα σημαντικά λοιπόν συνέβησαν στη βάπτιση του Χριστού. Πρώτα κατέβηκε το πνεύμα, έλαβε το πνεύμα στη βάπτισή του, και είδατε τι συνέβη. Η πρώτη πράξη του πνεύματος που έλαβε ήταν να τον οδηγήσει στην έρημο να πειραστεί υπό του διαβόλου. Όμως μαζί με το πνεύμα έλαβε και την πληροφορία ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Βασιλιάς. Το πνεύμα ήρθε και ο ουρανός άνοιξε και φανερώθηκε ότι εδώ υπάρχει σχέση του Πατέρα και του Υιού επάνω στη γη. Και ασφαλώς ο Χριστός ως Υιός του Θεού είναι μοναδικός. Αλλά ο Χριστός ως Γιος του Θεού είναι το πρότυπο για μας που ονομαζόμαστε και εμείς γη και θυγατέρες του Θεού. Και ασφαλώς η βάπτιση του Χριστού είναι μοναδική, αλλά η βάπτιση του Χριστού είναι και το πρότυπο του χριστιανικού βαπτίσματος. Διότι η βάπτιση συμβολίζει το γεγονός ότι λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας διδάσκει να κράζουμε Αβά, ο Πατήρ. Και τι άλλο σημαίνει αυτό. Συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, λέει, το πνεύμα του Θεού, συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαστε τέκνα Θεού, γη και θυγατέρες του Πατέρα Θεού. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν σχέση άμεση και με εμάς. Και προσέξτε, ο Χριστός λαμβάνει μια πληροφορία από τον ουρανό, ότι είναι Γιος του Θεού. Και ο διάβολος έρχεται εδώ όχι τόσο, προσέξτε, για να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι Γιος του Θεού, όσο το να συζητήσει τι σημαίνει να είσαι Γιος του Θεού. Τι σημαίνει. Θέλει να δελεάσει τον Χριστό ώστε να δει τη θέση του με έναν λανθασμένο τρόπο. Πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Πού είναι το κακό σε αυτή την πρόταση. Χριστέ, πεινάς, είσαι Γιος του Θεού, δύναμη έχεις, εξουσία από τον ίδιο το Θεό έχεις. Ικανοποίησε λοιπόν την πείνα σου με έναν πολύ απλό τρόπο. Κάνε ένα θαύμα. Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου σαν Γιος του Θεού που είσαι. Είναι κοινή λογική, θα έλεγε κανείς. Πού το κακό. Εάν δεν βλέπεις πού είναι το κακό σε αυτή την πρόταση, δείχνεις πόσο εύκολα θα είχες πέσει εσύ στην παγίδα αυτή του διαβόλου. Οι περισσότεροι το θεωρούν κακό, θα πούνε, μα βέβαια είναι κακό, αφού το είπε ο διάβολος, κακό είναι. Τέλος. Όμως τους δικούς μας πειρασμούς, αδελφοί, ο διάβολος ποτέ δεν έρχεται να αναγγείλει την παρουσία του να πει «Γεια σου, είμαι ο διάβολος και θέλω να σου πω να κάνεις ένα κακό τώρα». Δεν λειτουργεί έτσι. Έρχεται ύπουλα. Εισάγει τον πειρασμό ως μια δική μας, ίσως φαινομενικά ωραία σκέψη. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να βρούμε αν αυτή η σκέψη ταιριάζει με τον Θεό Πατέρα ή αν ταιριάζει με τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι «το είπε ο διάβολος, άρα είναι διαβολικό». Πρέπει να σκέφτεσαι «μου φαίνεται διαβολικό, μάλλον από τον διάβολο προέρχεται». Μήπως αυτός ο πειρασμός δεν αγγίζει και εμάς, αδελφοί. Λες ότι είσαι παιδί του Θεού. Με αυτές τις μέρες αντιμετωπίζεις προβλήματα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, πολλά σου πάνε στραβά. Μέσα σου νιώθεις ένα κενό. Νιώθεις ότι ο Θεός είναι απόν. Πού είναι ο Θεός στον ορίζοντα. Αν ήσουν το παιδί του Θεού πραγματικά και νοιαζόταν ο Θεός για σένα, θα έκανε κάτι για σένα. Προσευχή σου και ζήτα από αυτό να σου δώσει κάθε τι που σου έχει στερήσει. Στο οφείλει εξάλλου. Και ο διάβολος προτείνει, κάνε το να φανεί ορατά ότι είσαι παιδί του Θεού, ότι ο Θεός όντως σε φροντίζει. Να το δούμε κι εμείς οι υπόλοιποι, να το πιστέψουμε. Να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Μην επικαλείσαι κάποιαν δήθεν μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Δώσ' μας κάτι πιο χειροπιαστό. Εξάλλου η στέρηση που νιώθεις είναι αντικανονική. Οι κανονικοί άνθρωποι είναι χορτάτοι και χαρούμενοι, όχι νηστικοί και φτωχοί. Και αν είσαι παιδί του Θεού, θα πρέπει να φανεί η φροντίδα του Θεού στη ζωή σου. Η απάντηση που δίνει ο Χριστός στον πειρασμό αυτό προέρχεται από την Αγία Γραφή. Όλες οι απαντήσεις του Χριστού, ξέρετε, είναι από το Δευτερονόμιο. Ποια είναι η τελευταία φορά που διαβάσατε το Δευτερονόμιο? Ο Χριστός απαντάει στο διάβολο χρησιμοποιώντας το Δευτερονόμιο. Σκεφτείτε το.
Ίσως αυτό να είναι το πρώτο και το σημαντικότερο μάθημα για μας. Στη μάχη με τον διάβολο πρέπει να αντιληφθούμε ότι η δουλειά του, το επάγγελμά του αν θέλετε, η ειδικότητά του, η απασχόλησή του, το χόμπι του είναι να αμφισβητεί το Λόγο του Θεού στη ζωή σου. Να παρέμβει στη σχέση εμπιστοσύνης πατέρα και Υιού. Γιατί ένας γιος που εμπιστεύεται τον πατέρα του, εμπιστεύεται τον Λόγο του πατέρα του. Και δεν χρειάζεται ο πατέρας να μιλάει τώρα αυτή τη στιγμή, αρκεί που ο πατέρας μίλησε κάποια στιγμή και είπε αυτό που είπε. Γιατί άμα μίλησε, εγώ τον πιστεύω και ας έχουν περάσει εκατοντάδες χρόνια. Εξάλλου στην περίπτωση του Χριστού είχαν περάσει όντως εκατοντάδες χρόνια από τότε που είχαν διατυπωθεί τα λόγια αυτά του Δευτερονομίου. Άρα λοιπόν εκείνος που μάχεται για τον Χριστό έχει ευθύνη να σταθεί πάνω στον Λόγο. Δεν απαντάμε με λόγια δικά μας, απαντάμε με τα λόγια του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε, θα έλεγε κανείς, ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Αλλά μπροστά στον διάβολο δεν στάθηκε με τη δική του εξυπνάδα, αλλά τόνισε τη σχέση του με τον Πατέρα Θεό, με τα λόγια του Θεού. Προσέξτε ότι εδώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαφή με τον Πατέρα, ενώ στη βάπτιση σχίστηκαν οι ουρανοί, μίλησε ο Πατέρας, τώρα η ουρανή είναι σιωπηλή. Ο Πατέρας δεν φαίνεται, η φωνή του δεν ακούγεται. Και είναι ο Χριστός μόνος του απέναντι στο διάβολο. Ποια είναι η απάντηση του Χριστού στα λόγια αυτά? Διαβάζουμε. Ο δε αποκριθής είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Το ερώτημα είναι ένα. Ποια είναι η υπέρτατη αξία? Ο λόγος που τρέφει την ψυχή σου ή το ψωμί που τρέφει το σώμα σου? Ναι, ο Θεός φροντίζει, αλλά εσύ τι πιστεύεις ότι είναι το σημαντικότερο? Σκέψου κάτι που λείπει από τη δική σου τη ζωή. Δεν χρειάζεται να σου πω να το σκεφτείς, γιατί το σκέφτεσαι όλη την ώρα αυτό που σου λείπει. Συνήθως αυτό κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Κάτι μας λείπει και το μυαλό μας είναι όλο εκεί. Τι μας λείπει, τι μας λείπει. Η σχέση σου με τον Θεό παίζεται γύρω από αυτό το ένα πράγμα που ο Θεός σου στερεί. Και στην Εδέμα, αν το σκεφτείτε, το ίδιο παιχνίδι παίχθηκε. Λέει ο Θεός, πάρτε απ' όλα, μόνο από αυτό μην πάρετε. Πού εστιάστηκε η σχέση τους, η σχέση των ανθρώπων με τον Θεό? Σε εκείνο το ένα που ο Θεός δεν έδωσε. Όσο μας δίνει ο Θεός, λέμε ναι, να λάβουμε, να λάβουμε. Εντάξει, γιατί ποιος δεν θέλει να λάβει? Εκεί που ο Θεός λέει όχι, δεν θα σου δώσω, εκεί ακριβώς αρχίζει ένας διάλογος με τον Θεό. Εκεί τον γνωρίζουμε. Εκεί μαθαίνουμε να τον εμπιστευόμαστε. Σκέψου λοιπόν αυτό που δεν έχεις και που θα ήθελες να έχεις και που στενοχωριέσαι που δεν έχεις και που αναρωτιέσαι γιατί ο Θεός δεν στο δίνει. Τώρα θέλω να δούμε αυτή την περικοπή που πήρε τα λόγια αυτά ο Χριστός. Είπε κάποια λόγια, έτσι. Λέει ο λόγος ότι δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο από τον Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το Δευτερονόμιο 8, τα εδάφια 2 έως 3. Διαβάζουμε. Λέει εδώ ο Κύριος, ο Μωυσής, θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόν εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου. Τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο. Δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, ή αν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Τι σας είχα πει? Ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού, όπως ο Ισραήλ ήταν γιος του Θεού. Ο Ισραήλ ως γιος του Θεού πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, βαπτίστηκε θα λέγαμε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και πήγε στην έρημο για να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία για 40 χρόνια. Ο Χριστός ως γιος του Θεού βαπτίστηκε και πήγε στην έρημο να πειραστεί για 40 μέρες. 40 χρόνια, 40 μέρες. Ταιριάζει απόλυτα ο Χριστός να λέει λόγια από εκείνη ακριβώς την περίοδο. Η απάντηση λοιπόν. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή ο Θεός εργάζεται σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Γιατί?
Γιατί ο Θεός στερώντας ενίοτε πράγματα από μας, μας ταπεινώνει, μας δοκιμάζει και γνωρίζει, βλέπει αν σκοπεύουμε να τηρήσουμε τις εντολές Του. Δηλαδή πόσο σημαντικές είναι οι εντολές Του για μας. Τις τηρούμε μόνο όταν είναι όλα καλά και όλα ωραία ή αν τις τηρούμε ασυμβίβαστα πάντοτε. Πώς αλλιώς να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης? Ο Θεός έχει να διδάξει πράγματα και μέσα στην πείνα και μέσα στη στέρηση. Μέσα στην πείνα μας διδάσκει ότι δεν ζούμε μόνο με ψωμί. Στερεί το ψωμί για να μας διδάξει ότι δεν ζούμε από αυτό και ότι υπάρχει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο από αυτό. Σου στερεί κάτι για να αναδιοργανώσει τις αξίες σου, για να μπουν οι αξίες σου στη σωστή ιεράρχηση. Ο Χριστός γνωρίζει ότι η γνήσια, η αυθεντική ζωή δεν εξαρτάται από το να είμαστε γεμάτοι και χορτάτοι από όλα όσα επιθυμεί η ψυχή μας, αλλά να είμαστε άδειοι μέσα μας. Ο Χριστός γνωρίζει ότι να είναι γιος του Θεού δεν σημαίνει πρωτίστως ότι κάνει θαύματα, αλλά σημαίνει ότι ακούει το θέλημα του Θεού. Υπακούει στο Θεό εξ ολοκλήρου. Ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Πατέρα. Αν ο Χριστός εκείνη την ώρα έκανε ένα θαύμα, ουσιαστικά, ξέρετε, θα αναιρούσε το μεγαλύτερο θαύμα. Ξαναλέω, αν ο Χριστός σε αυτή τη φάση έκανε ένα θαύμα, θα αναιρούσε ένα πολύ μεγαλύτερο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Το θαύμα της ενσάρκωσης. Το θαύμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί αν ο Χριστός εδώ, κατά κάποιο τρόπο έκανε ένα θαύμα και οι πέτρες γινόντουσαν ψωμιά, ουσιαστικά θα έλεγε, ναι, είναι ενσάρκωση, αλλά δεν είναι ακριβώς ενσάρκωση. Γιατί δεν έγινα πραγματικά σαν εσάς, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς. Γιατί μόλις εγώ έχω μια δυσκολία, κάνω ένα θαυματάκι και το λύνω το θέμα. Καταλάβατε? Ουσιαστικά θα έπαιρνε πίσω το μεγάλο, τρανό, εκπληκτικό θαύμα της ενσάρκωσης, δια του οποίου γνωρίζουμε εμείς τη σωτηρία μας. Γι' αυτό τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, αν προσέξετε στη βίβλο, ποτέ δεν ήταν αυτοεξυπηρετικά θαύματα. Το φαντάζεστε? Πεινάω όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι νιώθουν πείνα, εγώ κάνω να γίνει πέτρα ψωμί και όλα καλά. Ή δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή, κάνω ένα θαύμα, πέφτει ένα μαξιλάρι από τον ουρανό, ξαπλώνω. Έτσι. Δεν ήταν αυτή η ζωή του Χριστού. Έζησε πραγματικά τη στέρηση του ψωμιού. Έζησε πραγματικά το να μην έχει που να κλείνει την κεφαλή, για να μπορεί να πει ότι τα έζησε όλα αυτά όπως και εμείς. Ξέρει ο Χριστός τι δυσκολίες ζούμε. Τις έχει βιώσει προσωπικά ο ίδιος. Ο Χριστός ζει από το Λόγο του Θεού και γνωρίζει ότι πρέπει να εμπιστεύεται Εκείνον, γιατί Εκείνος γνωρίζει τις πραγματικές μας πνευματικές ανάγκες. Ο Σατανάς θέτει θέμα πείνας, στέρησης, αναγκών. Ο Χριστός θέτει θέμα εξάρτησης και υπακοής στον Πατέρα, εμπιστοσύνης στον Πατέρα και στον Λόγο Του. Στο επίκεντρο πάντα είναι το θέλημα του Πατέρα Θεού. Η πείνα του Χριστού για τη δικαιοσύνη ήταν ισχυρότερη από την πείνα Του για ψωμί. Ο ίδιος είχε πει, τροφή μου είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Η ζωή μου δεν εξαρτάται από την τροφή, αλλά από το Θεό. Πάμε στο δεύτερο πειρασμό. Εδάφιο 5, διαβάζουμε το εξής. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις Αγίαν πόλην, στην Αγίαν πόλην, και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού. Και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω. Διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Εδώ ανεβαίνουμε ψηλότερα από το χώμα της ερήμου στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και πάλι ακούγεται αυτό το «εάν είσαι γιος του Θεού» του Σατανά. Εάν είσαι γιος του Θεού, αν είσαι βασιλιάς, απόδειξέ το. Αν έχει σχέση με αυτόν τον Θεό, απόδειξέ το. Δεν μας αρκεί η εσωτερική μαρτυρία του Πνεύματος. Κάνε ένα άλμα από τον ναό, θα σε πιάσουν οι άγγελοι του Πατέρα σου και έτσι θα αποδειχθεί ότι είσαι παιδί του, γιος του. Άλλωστε, δες τι λέει ο Ψαλμός 91. Ο Θεός θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού και θα σε σηκώσουν για να μην χτυπήσεις
το πόδι σου. Κάνε λοιπόν ένα ρυψοκίνδυνο άλμα για να φανεί και σε σένα, να πάρεις μια διαβεβαίωση, αλλά να φανεί και σε όλους τους άλλους τι είσαι. Εάν είσαι γιος του Θεού, ο Θεός που το υποσχέθηκε στο λόγο του, θα το κάνει, θα σε σώσει. Προσέξτε τη δυσκολία αυτού του ερωτήματος. Αν ο Χριστός αρνηθεί να πέσει από τον ναό, είναι σαν να παραδέχεται το ίδιος αμφιβάλλει για την προστασία του Πατέρα. Και έτσι ο διάβολος θα φανεί νικητής, επειδή θα έχει προκαλέσει ένα ρήγμα στη σχέση εμπιστοσύνης Υιού προς Πατέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί Εβραίοι της εποχής εκείνης περίμεναν έναν Μεσσία που θα έκανε τέτοια μεγαλοπρεπή θαύματα. Τόσο εντυπωσιακά που όλοι θα τον παραδέχονταν ως Μεσσία. Πολλοί λέγανε ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει θα μοιράσει ψωμί. Ο πρώτος πειρασμός. Έτσι. Και το άλλο είναι ότι θα κάνει τέτοιου είδους εντυπωσιακά θαύματα που θα πιστοποιούν ότι ο Θεός τον εγκρίνει. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο ομοιότητας και με εμάς. Στην ώρα της αμφιβολίας μας, θα θέλαμε να εκδηλωθεί η Βασιλεία του Θεού ορατά μες στη ζωή μας, για να καταλάβουν όλοι γύρω μας ότι αυτό που λέμε είναι αλήθεια και ότι πρέπει να το παραδεχτούν. Θυμάμαι κάποτε είχαμε βγει με μια παρέα και μιλούσαμε σε ανθρώπους για τον Χριστό. Και ήταν ένας εκεί που μας ειρωνευόταν όλη την ώρα. Και κάποια στιγμή πέρασε αυτός ο πειρασμός από τη σκέψη μου ότι ένας κεραυνός τώρα θα ήταν πολύ χρήσιμος. Να, έτσι να αποδείξει ο Θεός ότι είναι με το δικό μου μέρος, έτσι, και όχι με αυτόν. Ή μήπως έπρεπε να είχα ελπίσει για λεγιώνες αγγελών. Βλέπετε, δεν έγινε τίποτα. Μιλούσα με αυτόν τον άνθρωπο, με ειρωνευόταν, έφυγα από εκεί, έχοντας ακούσει τα χίλια δυο, προσβεβλημένος. Πολλές φορές όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, προσπαθούμε να τους αποδείξουμε ότι η πίστη μας είναι η σωστή πίστη, η ορθή πίστη, η αληθινή πίστη. Αλλά βλέπετε ότι και ψάχνουμε αυτό το επιχείρημα πολλές φορές, υπάρχει ολόκληρη επιστήμη που προσπαθεί να βρει επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, η λεγόμενη απολογητική. Και ψάχνουμε εκείνο το επιχείρημα, το δυνατό, το 38, που θα τους πείσει όλους. Οι άλλοι ψάχνουν το θαύμα εκείνο, το 38, που θα τους πείσει όλους. Θα τους αποστομώσει. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν είχαμε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, αυτό θα μας τοποθετούσε σε μια πλεονεκτική θέση απέναντι στους άλλους ανθρώπους? Ο Θεός είναι αόρατος, αδελφοί. Αν ήθελε να αποδείξει τον εαυτό του σε άλλους, μπορεί να το κάνει αμέσως. Αμέσως. Αλλά δεν το κάνει, δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα και δεν θα το κάνει μέχρι την ώρα που εκείνος θα διαλέξει. Γιατί έχει θεσπίσει ότι σε αυτήν την ώρα, αυτή η ώρα είναι η ώρα της πίστης. Αυτή η ώρα που ζούμε είναι η ώρα της πίστης. Στην παρουσία του θα φανεί. Και πόσο πιο πιστικό είναι το επιχείρημα του διαβόλου, εφόσον συνοδεύεται αυτή τη φορά και από βιβλικό εδάφιο. Μία σου και μία μου, εδάφιο εσύ, εδάφιο κι εγώ, λέει ο διάβολος. Λέγαμε πριν ότι πρέπει να αναγνωρίσεις τον σατανά από τη διαβολικότητά του. Μα πώς να τον αναγνωρίσεις όταν σου μιλάει και με εδάφια από τον Λόγο του Θεού? Προφανώς ακόμα και ο Λόγος του Θεού, αν πέσει στο στόμα ενός διαβόλου, μπορεί να φαίνεται να λέει άλλα από αυτά που λέει. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι αιρέσεις χρησιμοποιούν εδάφια από την Αγία Γραφή. Άρα δεν αρκεί ένα εδάφιο, θέλει και κάτι ακόμα. Ο Χριστός λοιπόν εδώ δεν πτωείται. Θα μου πεις, μα αφού μιλάει ο διάβολος και εγώ δεν θα το δεχόμουν. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ο Χριστός δεν το απορρίπτει επειδή το λέει ο διάβολος, αλλά επειδή είναι διαβολικό. Και δείτε ότι θα απαντήσει και αυτός πώς? Από τον Λόγο του Θεού. Ακούει τον Λόγο και δεν τον δέχεται. Γιατί? Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο διάβολος διαστρέβλωσε το νόημα της περικοπής. Δείτε τι λέει ο Ψαλμός 91. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 91 το εξής. Αν μπορούμε να το δούμε. Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες τες οδοί σου.
εν πάσες τες οδύσσου. Θέλουσι σε σηκώνει από των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Πολύ έντεχνα ο διάβολος άφησε κάτι έξω από το εδάφιο. Άφησε έξω μια φρασούλα. Αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνεις, γιατί μπορεί να αλλάξει το νόημα. Εντάξει, αν δεν αλλάζει το νόημα, μπορείς να το κάνεις. Αλλά αν αλλάζει το νόημα, έτσι, υπάρχει σκόπιμη αλλαγή. Προσέξτε. Μιλάμε εδώ για τον απλό σεβασμό στα λόγια του Λόγου του Θεού. Δεν είναι κάποιος κανόνας ερμηνευτικής δύσκολος. Απλός σεβασμός σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο διάβολος εδώ χρησιμοποιεί το εδάφιο για λάθος περίπτωση. Ο Θεός είχε υποσχεθεί τι? Ότι οι πιστοί μπορούν να γνωρίζουν την ασφάλειά του καθώς περπατούν μαζί του. Εν πάσες τες οδύσσου. Καθώς περπατάς μες στη ζωή σου, από εδώ ή από εκεί, όπου και αν πας, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Δεν είχε υποσχεθεί ότι αν κάνουν μια ανοησία για να δοκιμάσουν τον Θεό, ότι ο Θεός θα πήγαινε να τους προστατέψει και εκεί. Είχε υποσχεθεί ότι θα είναι με αυτούς που τον ακολουθούν, όχι με αυτούς που πάνε μπροστά και ζητούν αυτός να τους ακολουθήσει στις δικές τους πρωτοβουλίες. Το δεύτερο, ο διάβολος δεν διάλεξε ένα εδάφιο που να κάλυπτε το σύνολο της βιβλικής διδασκαλίας σχετικά με το θέμα. Προσέξτε ότι και αυτό είναι ένας κανόνας της ερμηνευτικής. Πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού στο σύνολό της. Πάντα θα υπάρχει ένα εδάφιο εδώ, ένα εδάφιο εκεί, το οποίο αν το πάρεις μόνο του, αν το απομονώσεις, θα σου δώσει μια λάθος εντύπωση. Πρέπει πάντα τα εδάφια αυτά να τα συσχετίζεις με το σύνολο της βιβλικής διδασκαλίας. Έχουμε ταλαιπωρηθεί δυστυχώς πολλές φορές στις εκκλησίες μας από ανθρώπους που αρπάζουν ένα εδάφιο, το κάνουν σημαία, το κάνουν υπέρτατο και ουσιαστικά εξαφανίζουν όλα τα άλλα εδάφια που εκείνο το εδάφιο το φέρνουν σε μια ισορροπία. Εδώ λοιπόν προσέξτε τι κάνει ο Χριστός. Στο εδάφιο 7 απαντάει και λέει το εξής. Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Αυτό το πάλιν χαράξτε το βαθιά μέσα σας. Όταν κάποιος μας προτείνει μια νέα, παράξενη διδασκαλία ή ιδέα, πρέπει να ερευνάμε μήπως πάλιν είναι γεγραμμένον κάτι άλλο που να εξισορροπεί τα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού δεν διδάσκει αυτό που λέει ένα εδάφιο, ο Λόγος του Θεού διδάσκει αυτό που λένε όλα τα εδάφια μαζί. Είναι το πιο μεγάλο έγκλημα να χρησιμοποιεί το Λόγος του Θεού του σύμπαντος για δικούς μου εγωιστικούς σκοπούς. Ξέρετε, δεν είναι η απλή αναφορά σε ένα εδάφιο που κάνει τον διάβολο να φύγει. Λες και κάνουμε με τα εδάφια μάγια και εξόρκια. Λέμε το εδάφιο σαν ένα σταυρό που βάζουμε μπροστά και φεύγει ο διάβολος. Προσέξτε, ο λόγος που χρησιμοποιεί ο Χριστός εδάφια από τον Λόγο του Θεού είναι για να πει το εξής. Εγώ είμαι με τον Θεό. Ό,τι και αν γίνει, εγώ ταυτίζομαι με τον Θεό. Γι' αυτό φεύγει ο διάβολος. Ο διάβολος ξαφνικά, αντί να βλέπει εσένα και τα μικρά σου σχέδια για τη ζωή, πίσω σου βλέπει τον παντοδύναμο Θεό και σύσσωμη τη Βασιλεία του Θεού και τότε τρέπεται σε φυγή, γιατί βλέπει ότι ζητάς πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν απαντά, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Δεν επιτρέπεται να τον δοκιμάζουμε, γιατί αν τον δοκιμάζω φανερώνω την απιστία μου και την αμφιβολία μου, γιατί όπως ο Ισραήλ στην έρημο, τι κάνω, αναρωτιέμαι, θυμάστε τι είπαν οι Ισραηλίτες, είναι ο Θεός μαζί μας? Ναι ή όχι? Και θυμάστε τι είπε ο Θεός? Με δοκιμάσατε, με πειράξατε. Στην ώρα της αμφιβολίας αυτό που απαιτείται είναι η πίστη, όχι η δοκιμασία του Θεού για να φύγει η αμφιβολία και να έρθει η βεβαιότητα. Δεν είναι κακό να γίνονται θαύματα, αλλά ο διάβολος εδώ ζητάει από τον Χριστό να κάνει την πρώτη κίνηση για να αναγκάσει τον Θεό Πατέρα να κινηθεί. Αυτό όμως αντιστρέφει την πραγματική τάξη των πραγμάτων. Εμείς ακολουθούμε τον Θεό Πατέρα, όχι εκείνος εμάς. Αυτός είναι ο Πατέρας, εμείς είμαστε τα τέκνα. Ο διάβολος λέει ότι η πίστη θα φανεί με ένα εντυπωσιακό άλμα από τον ναό. Ο Χριστός επιμένει ότι η πίστη εκδηλώνεται με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Πατέρα Θεού, ακόμα και όταν ο Θεός δεν φαίνεται. Γνωρίζει πως ό,τι είναι από το Θεό είναι αγαθό, ακόμα και αν είναι ένα βροντερό όχι σε μια προσευχή μου. Το ζήτημα δεν είναι να αποδειχθεί ο Θεός σε μένα.
στο εδόλιο της λογικής μου, λες και μου το χρωστάει. Το θέμα είναι εγώ ως παιδί του, αν θα ζήσω μια ζωή εμπιστοσύνης στον λόγο του. Ξέρετε κάτι, αυτός ο πειρασμός εδώ του Χριστού, πολλές φορές τον βλέπουμε απομονωμένο. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν απλά ένα περιστατικό. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στο Ματθαίος κεφάλαιο 27, εδάφιο 40. Διαβάζουμε, καθώς ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό, τι του λένε, το βλέπετε? «Εάν είσαι Υιός του Θεού». Θυμάστε τη φωνή του διαβόλου. «Εάν είσαι Υιός του Θεού». «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω», είχε πει ο διάβολος. Στο Σταυρό ακούμε τον όχλο να φωνάζει. «Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του Σταυρού. Τότε θα σε πιστέψουμε. Τότε θα σε παραδεχτούμε. Εντυπωσίασέ μας. Αφού δεν κατεβαίνεις, δεν είσαι». Και ο Χριστός καταφρόνησε την τροπή, δέχτηκε τους χλεβασμούς, ενώ γνώριζε ότι μπορούσε. Αλλά η βασιλεία του δεν είναι εκ του κόσμου τούτου για να εντυπωσιάζει τους πολλούς. Πάμε στον τρίτο πειρασμό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8, «Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξαν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει εάν πεσών προσκυνήσεις με». Εδώ πέφτουν τα προσχήματα, τα πράγματα γίνονται ξεκάθαρα, η αντιπαράθεση είναι φανερή, οι τιμές ανεβαίνουνε, από το χώμα της ερήμου ανεβήκαμε στο πτερύγιο του ναού και τώρα ανεβαίνουμε σε ένα όρος υψηλό. Και από το όρος αυτό φαίνονται όλα τα βασίλεια του κόσμου. Θυμάστε ότι μιλάμε για το θέμα της εξουσίας όλες αυτές τις Κυριακές. Και ο διάβολος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις γραφές ως ο άρχοντας του κόσμου τούτου, με την έννοια ότι οι άνθρωποι στον κόσμο ακούνε περισσότερο τη δική του φωνή παρά του Θεού, τα προσφέρει τα βασίλεια με ένα μικρό συμβιβασμό. Προσκύνησε εμένα. Σκεφτείτε λίγο αυτόν τον πειρασμό. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε ιδανικά για τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι θα ανέβουμε κοινωνικά και θα κάνουμε κάτι καλό στον κόσμο, όλοι ονειρευόμαστε πως αν κερδίζαμε το λαχείο θα τα δίναμε όλα στους φτωχούς. Σχεδόν. Εκτός από αυτά που θα κρατούσαμε για τον εαυτό μας. Αλλά όλοι ανακαλύπτουν ότι ο άρχοντας αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος. Και αν θέλεις να ανέβεις, πολύ πιθανόν θα πρέπει να κάνεις μια βόλτα από το γραφείο του. Με κάποιο τρόπο κάποιοι θα σε καλέσουν να συμβιβαστείς. Να θυσιάσεις τις αξίες της Βασιλείας του Θεού για να σου επιτρέψει το βασίλειο του διαβόλου να κάνεις αυτό που θέλεις. Και μόλις το κάνεις αυτό, μολύνεσαι. Γίνεσαι ένα μέρος του συστήματος, ένα γρανάζι. Και ο Χριστός ήρθε να κατακτήσει τα βασίλεια του κόσμου. Και αυτός είναι ο δηλωμένος του σκοπός και έρχεται ο διάβολος και το προσφέρει. Προσέξτε, χωρίς το τίμημα των δακρύων, χωρίς το τίμημα του Σταυρού. Ουσιαστικά ο διάβολος λέει, σου έχω έναν εύκολο δρόμο εδώ. Μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου πολύ πιο γρήγορα, χωρίς όλους αυτούς τους μπελάδες από τους οποίους σε περνάει ο πατέρας. Μόνο ένας μικρός συμβιβασμός, με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό, θα κάνεις μια μικρή υπόκληση σε μένα. Θα με αναγνωρίσεις, θα μου δώσεις μια υπόσταση. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ, αδελφοί, να σας θυμίσω ένα άλλο περιστατικό. Στο Ματθαίος, κεφάλαιο 16, θυμάστε ότι ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές του ποιος λένε ότι είναι. Και του λένε, άλλοι λένε ότι είσαι ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ο Ηλίας, άλλοι λένε ο Ηρεμίας. Και εκείνος ρωτάει στο εδάφιο 15, λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός», προσέξτε το πάλι, «ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου», ο πατέρας δεν το είχε πει στη βάπτιση, «ο πατήρ μου εν της ουρανής σου το αποκάλυψε, σου το φανέρωσε». Ωραία. Βλέπετε πάλι ότι συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Το ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει χωρίς να υπάρχει αποκάλυψη, φανέρωση από τον Πατέρα.
Όλοι οι άλλοι λένε θεωρίες, αλλά εκείνος που καταλαβαίνει την αποκάλυψη του Πατέρα ξέρει ότι ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Όμως, προσέξτε το ενδιαφέρον. Λίγο μετά διαβάζουμε το εξής, στην ίδια περικοπή. Συνεχίζει και διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητές αυτού ότι πρέπει να πάθει πολλά. Από πότε? Από τότε που έμαθε ο Πέτρος ότι ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Εδάφιο 22. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος, κατηδίαν, ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον: «Γενού ήλιος είσαι αυτόν, Κύριε! Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι». Όχι, προς Θεού, να μην πάθεις τίποτα, Κύριε μου. Εδάφιο 23. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, στον οποίο μόλις πριν λίγο του είχε πει ότι αυτός το φανέρωσε ο πατέρας, στρέφεται και του λέει τι: «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Ο ίδιος πειρασμός μέσα από τα χείλη ανθρώπου. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πρώτα μάθαμε ότι είναι ο Γιος του Θεού. Μετά μαθαίνουμε ότι πρέπει να πάθει πολλά, δηλαδή να σταυρωθεί. Και αμέσως μετά, το ίδιο πρόσωπο που πριν λίγο είχε τη φανέρωση του Πατέρα, λέει τώρα στον Ιησού: «Μα τι λες τώρα, αφού είσαι ο Γιος του Θεού, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στον Γιο του Θεού». Και ακούγεται, προσέξτε το λίγο, ακούγεται πώς. Ο Πέτρος, ο αφοσιωμένος μαθητής, να μην πάθει κάτι ο δάσκαλός του, ο βασιλιάς του, ο κύριός του. Όχι, αυτό να μην σου συμβεί. Ακούγεται ως τι? Ως φωνή αγάπης. «Κύριε, εμείς σε αγαπάμε και σε τιμούμε, δεν σου αρμόζει, δεν σου ταιριάζει να πάθεις κάτι τέτοιο». Ωραία τα λόγια του Πέτρου, αλλά εδώ ο Χριστός λέει ότι είναι σαρκικά, φρονίσταν των ανθρώπων και σατανικά. Τώρα πείτε μου, αυτό που λέγαμε πριν, εγώ λέτε, αν ερχόταν ο σατανάς να μου πει να κάνω κάτι, επειδή είναι ο σατανάς θα του έλεγα όχι. Αν όμως ο σατανάς μιλούσε μέσα από έναν εκλεκτό μαθητή του Χριστού, αν μιλούσε μέσα από ένα μαθητή που λίγο πριν ο Χριστός τον ονόμασε Μακάριο, βλέπετε ότι σαν παιδιά του Θεού καλούμαστε σε διάκριση ανά πάσα στιγμή. Και όση αποκάλυψη και αν μας έχει δώσει ο Κύριος, δεν σημαίνει ότι το επόμενο πράγμα που θα πούμε είναι φωνή Θεού. Επιστρέφω λοιπόν στον τρίτο πειρασμό. Ο Χριστός απαντάει με τα ίδια λόγια που είπε στον Πέτρο. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Διαβάζουμε: «Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: Ήπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον: Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ή ισχύει η εντολή ή δεν ισχύει». Η πρώτη εντολή του Θεού είναι: θα αγαπάς Κύριον των Θεών σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου. Η πρώτη εντολή είναι ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να λάβει τη λατρεία μας. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι θα τον λατρεύω όπου κι αν με οδηγεί. Θα τον λατρεύω μέχρι το τέλος. Θα τον λατρεύω μέχρι σταυρού. Θα τον λατρεύω. Συνήθως λέμε προσφέρουμε θυσίες αυτόν. Θα τον λατρεύω προσφερόμενος εγώ ίδιος ως θυσίας αυτόν. Ο σταυρός είναι η τελευταία πράξη λατρείας του Χριστού. Προσφέρεται ο ίδιος ως θυσία στον Πατέρα Θεό. Σαν τον Ισάκ θα προχωρήσω πρόθυμα προς το θυσιαστήριο, άφωνος, κάνοντας το θέλημα του Πατέρα, για να δοθώ θυσία ζωντανή στο Θεό, το οποίο είναι η λογική μου λατρεία. Ο Χριστός, αδέλφια, δεν δέχεται το στέμμα χωρίς τον σταυρό. Ο Χριστός αλλού είχε πει: «Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλο, τα βασίλεια που προσφέρει ο διάβολος, αν ζημιωθεί την ψυχή του». Διαβάζουμε το τελευταίο εδάφιο, εδάφιο 11. «Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν».
Ο διάβολος, θυμάστε, είχε πει ότι αν κάνει άλμα ο Χριστός από τον ναό για να έρθουν, θα έρθουν οι άγγελοι να τον πιάσουν. Ο Χριστός αρνήθηκε. Στάθηκε με τον Θεό Πατέρα. Και όταν έφυγε ο διάβολος, τότε ο Πατέρας έστειλε αγγέλους να τον διακονήσουν. Ο Χριστός ήταν ο άνθρωπος που πλήρως αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον Πατέρα Θεό για δικούς του σκοπούς. Εμπιστεύθηκε τη ζωή του και τον θάνατό του εντελώς στο Θεό και μας δίδαξε τι θα πει να είσαι γιος ή θυγατέρα του Θεού. Σημαίνει να έχω λάβει αποστολή από το Θεό και να δίνω τη ζωή μου για τη ζωή των άλλων. Σήμερα εγώ και εσύ έχουμε λάβει μια παρόμοια αποστολή. Ναι, η θυσία του Χριστού έγινε μια για πάντα. Αλλά για τον καθένα από μας υπάρχει ένα σταυρός. Γιατί όπως ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, έτσι και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια αποστολή. Και η φωνή του διαβόλου πάντα θα μας λέει, υπάρχει ένας ευκολότερος δρόμος από εδώ. Μην μπεδεύεσαι. Αλλά η φωνή του λόγου του Πατέρα θα μένει ίδια και θα επιμείνουμε σε αυτήν. Πάνω σε ένα όρος αρνήθηκε ο Χριστός να εξουσιαστεί από τον Σατανά για να του δοθούν τα βασίλεια του κόσμου. Το είδε και δεν δέχθηκε να πάρει τα βασίλεια έτσι. Ακολούθησε τον δρόμο της ταπείνωσης. Με κεφάλι σκυφτό ο Κύριος μας πορεύθηκε προς τον Σταυρό. Πέθανε. Ενταφιάστηκε. Αναστήθηκε. Και πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, σε ένα υψηλό όρος, στράφηκε στους μαθητές του και είπε τι. Πάσα εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλα όσα εγώ σας δίδαξα. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.